Στην κρίση που σημειώθηκε στη Ρωσία μετά την ανταρσία της Βάγνερ του Γευγέννη Πριγκόζιν αναφέρεται με δημοσίευμά της η Deutsche Welle. Ο εμφύλιος στη Ρωσία αποφεύθηκε την τελευταία στιγμή, όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι ήταν μια έκρηξη θυμού του Γευγένη Πριγκόζιν, οργανωμένο στρατιωτικό κίνημα ή η πιο έντονη αμφισβήτηση της μετασοβιετικής τάξης πραγμάτων. Ακόμη δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για όσα έγιναν τις τελευταίες 48 ώρες στη Ρωσία. Γεγονός είναι ότι μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου ο Πριγκόζιν απειλούσε με έφοδο στο Κρεμλίνο και ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον κατηγορούσε για προδοσία που οφείλεται σε υπερβολική φιλοδοξία. Λίγες ώρες αργότερα όμως οι δύο άνδρες φανήκε να λύνουν ή τουλάχιστον να ξεχνούν τις διαφορές τους μετά από διαμεσολάβηση του Πρόεδρου της Λευκορωσίας Λουκασέγκο. Γιατί ειδικά όμως του Αλεξάνδερ Λουκασένκο. Μία απάντηση επιχείρησε να δώσει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δμήτρη Πεσκόφ. Όπως είπε, είναι γεγονός ότι ο Αλεξάνδερ Γκριγκόριεβιτς γνωρίζει προσωπικά τον Πριγκόζιν εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν 20 χρόνια. Δική του ήταν η πρωτοβουλία για διαμεσολάβηση με την οποία συμφώνησε ο πρόεδρος Πούτιν. Είμαστε ευγνώμονες στον πρόεδρο της Λευκορωσίας για τις προσπαθιές του. Έτσι καταφέραμε να επιλύσουμε το ζήτημα χωρίς απώλειες, χωρίς να κλιμακώνεται η ένταση. Εν τω μεταξύ ο Ντούντα δηλώνει μετά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στη Βαρσοβία πως δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για την Πολωνία, η κατάσταση δεν αναμένεται να μας επηρεάσει.